Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή του Liriacorp TV και την εκπομπή Πρόσωπα και Αναλύσεις. Ο Νίκος Αρωνίτης στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία, ο Γιώργος Βοντεστιάνος στην παρουσίαση. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα και την κορύφωση των προβλημάτων εκεί που συμβαίνουν. Και θα ήθελα να πω ότι για την ύφεση που υπάρχει στην οικονομία της Ελλάδος, πού οφείλεται. Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία στην ουσία την έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση και ποια είναι η μοναδική λύση στα προβλήματα και τα εμπόδια τα οποία ολοένα δημιουργούνται όχι μόνο στον κτηνοτροφικό τομέα, αλλά γενικότερα στην ανάπτυξη της Ελλάδος. Καλεσμένος στην εκπομπή μας για να συζητήσουμε όλο αυτό είναι ο κύριος Μάζης Ιωάννης, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον νόμο της Κέρκυρας. Τον καλωσορίζω και καλησπέριζω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Βοντεστιάνο, καλησπέρα στους συντελεστές του Ιλυρία TV. Καλησπέρα στους ακροατές. Ναι, βρισκόμαστε εδώ να αναλύσουμε ένα σοβαρό θέμα για όλους εμάς τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι η κτηνοτροφία είναι ο μεγαλύτερος διατροφικός τροφοδοτικός τομέας στην εγχώρια κατανάλωση, αλλά και έξω από τη χώρα μας, σε γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και σε ζωικά. Αλήθεια, υπάρχει άνθρωπος κάποιος που να μην δοκίμασε έστω και μία μικρή ποσότητα από τα προϊόντα της κτηνοτροφίας? Και όμως αυτή η τόσο σημαντική διατροφική αλυσίδα κινδυνεύει άμεσα να χαθούν πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και εργατικά χέρια, αλλά και η χώρα μας να χάσει ένα σημαντικό μέρος εσόδων. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στον χώρο αυτό και φυσικά για όλο αυτό το σημαντικό πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά και τη σημερινή εποχή, ο βασικός υπεύθυνος είναι η πολιτεία, η πολιτική κυβέρνηση της χώρας μας, που δυστυχώς ποιήν την ίσαν και κοφεύει, βλέποντας τα προβλήματα που συσσωρεύονται, απλώς δεν κάνει τίποτε. Και, Ποδησιάνο, ένας πρόλογος για το τι ακριβώς. Θα αναλύσουμε τα προβλήματα στη συνέχεια της εκπομπής, που πραγματικά είναι τεράστια. Κύριε Μάζη, είστε το κατάλληλο πρόσωπο, δεδομένου ότι το επάγγελμά σας, το κύριο επάγγελμα, είναι αγροτοκτηνοτρόφος και γνωρίζετε και σε κάθε εκπομπή που μιλάμε μας φέρετε και όλο ένα και περισσότερα τα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν από διάφορες πλευρές. Θα ήθελα λίγο έτσι με τη δική σας έρευνα και με τον τρόπο που το ψάχνετε να μας πείτε και να εμβαθύνετε λίγο τα προβλήματα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Κύριε Βοντεστιάνο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος της κτηνοτροφίας, αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον χώρο, είναι τεράστια. Η πολιτεία, ενώ τα βλέπει και τα γνωρίζει όλα τα προβλήματα και τι ακριβώς συμβαίνει στον συγκεκριμένο χώρο, μένει απαθής, δείχνοντας μία αδιαφορία, αντιμετωπίζοντας τους κτηνοτρόφους σαν ένα είδος ανθρώπων πολυτελείας, αδιαφορώντας το τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι με τις μονάδες τους, τις οικογένειές τους, τους εργαζόμενους που απασχολούν. Το μόνο που η εκάστοτε κυβέρνηση, και το κάνουν πολύ καλά αυτό, είναι να τάζουν. Αλλά από το πολύ το τάξιμο, κάπου οι κυβερνήσεις αυτές και το παρελθόν των χρόνων, αλλά και σημερινή, από το πολύ το τάξιμο έχουν χάσει τη συνταγή. Έχουν χάσει τη συνταγή στο τάξιμο. Ο κτηνοτρόφος, αγαπητοί μου φίλοι, κύριε Βοντεστιάνο, δεν χρειάζεται τάξιμο και υποσχέσεις. Χρειάζεται σοβαρές αποφάσεις και άμεσες. Το τάξιμο δεν αρμόζει σε μια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους, παίρνοντας σοβαρά μέτρα στήριξης για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει να προσφέρει η τόσο σημαντική προσφορά στη διατροφή των ανθρώπων, ιδάλλως το βαρό πρόβλημα που παρουσιάζεται τόσο στην οικονομία
όσο και στην υγιή κατανάλωση των ζωικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, διότι θα γίνονται ανεξέλεκτες εισαγωγές και ποιος θα μας εγγυάται, αγαπητοί μου φίλοι, ότι όλες οι εισαγωγές προϊόντων θα ελέγχονται στα σύνορα, όταν οι υπάλληλοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές, εργάζονται και αυτοί 8ωρο. Μετά το πέρας του ωραρίου τους, ποιος θα ελέγχει τα εμπορεύματα, που βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλη συρρήκνωση σε πάρα πολλούς τομείς. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και στα νοσοκομεία, 7.500 νοσοκομιακοί υπαλλήλοι είναι σε αναστολή. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στα σύνορα, στους ελέγχους, θα μπορούν να αντέξουν έστω και κάποια ώρα περορία? Σίγουρα λοιπόν θα έρθουν πάρα πολλά με αυτόν τον τρόπο αμνοερήφια από Βουλγαρία, Ρουμανία, Σκόπια κλπ. Τι σκέφτεται η πολιτεία για να στηρίξει τους κτηνοτρόφους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ούτως ώστε ο καταναλωτής να μην μπει το αρνάκι? Και εδώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο σημαντικό. Τα αρνιά όλα αυτά που αμνοερήφια που θα μπουν στη χώρα μας, η κυβέρνηση το ξέρει πολύ καλά το έργο. Το έχει ήδη πραγματοποιήσει και άλλες φορές. Και εννοώ ότι χιλιάδες μετανάστες που έχουν έρθει στη χώρα μας έχουν πάρει την υπηκότητα και την ηθαγένεια την ελληνική. Κατά το ίδιο μαγικό τρόπο και τα αμνοερήφια που θα μπουν στη χώρα μας θα πάρουν την ταμπέλα Made in Greece. Μεγαλώσαν και γεννήθηκαν στη χώρα μας. Αλήθεια. Ο Έλληνας τι θα φάει τελικά αυτές τις μέρες, αλλά και που γίνονται μεγάλη κατανάλωση αμνοερηφιών, κύριε Ποντιτσιάνο, αγαπητοί μου φίλοι. Αναφερθήκατε, κύριε Μάζη, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, αλλά εστιάσατε στις εισαγωγές από τις γείτονες χώρες αμνοερήφια. Αυτά τα αμνοερήφια είναι στην πλειοψηφία σφαγμένα ή ζωντανά και τα βαφτίζουμε πέρα? Υπό ποιοι μαφή έρχονται? Κύριε Ποντιτσιάνο, θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Και φυσικά, γιατί θα πρέπει να γνωρίζει και ο Έλληνας καταναλωτής. Επειδή ο Έλληνας από τη φύση του, μάλλον όχι από τη φύση του, ίσως από το καθεστώς που επικρατεί, τον έχει αναγκάσει να ψάχνει εύκολο τρόπο κερδοφορίας χρημάτων. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και πολλά παράθυρα να μπορέσουν να εισάγουν ακόμα και ζωντανά αμνοερήφια, ούτως ώστε μετά από μία μέρα, δύο, να τα εμφανίσουν μέσα από μία στάνη ότι δήθεν είναι ελληνικά αυτά τα αμνοερήφια, για να πάρουν τη σφραγίδα κτλ. Βέβαια, υπάρχει ένα τεράστιο κύκλωμα που γίνεται σε αυτές τις υποθέσεις. Υπάρχουν παράτυποι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις και φυσικά με το ανάλογο αντίτιμο και δίνουν το OK για όλα αυτά. Για όλα αυτά λοιπόν όμως γιατί? Γιατί η πολιτεία, αν ήθελε να σταματήσει αυτό, θα μπορούσε να το σταματήσει. Ούτως ώστε και ο Έλληνας κτηνοτρόφος να μην αντιμετωπίζεται με καχυποψία, αλλά και ο Έλληνας καταναλωτής να ξέρει πράγματι ότι αυτό το αρνάκι ή το κατσικάκι που πήρε για την οικογένειά του είναι πράγματι του Κώστα, του Γιώργου, του Παναγιώτη, οποιονδήποτε κτηνοτρόφου, Έλληνα κτηνοτρόφου. Το πόσο βέβαια φυσικά είναι υγιή αυτά τα αμνοερήφια που έρχονται, αυτό λογικά δεν το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, για τον απλούστατο λόγο, διότι όταν σφάχτηκαν, δεν σφάχτηκαν παρουσία κάποιων κτηνιάτρων, Ελλήνων κτηνιάτρων, για να δώσουν το OK, ότι όντως είναι να εξεταστούν ότι αυτά τα αμνοερήφια είναι υγιέστατα προς σφαγή. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Απλώς τρώμε αυτό που μας προσφέρουν. Είτε γιατί θα το δούμε σε πολυεθνικά σούπερ μάρκετ
το αμνοερήφιο αυτές τις μέρες να κυκλοφορεί μέχρι το πολύ 7 και 7-7,5 ευρώ, ενώ το ντόπιο θα φτάσει και από 13 έως 15. Γι' αυτό βέβαια εξυπακούεται λόγω της μεγάλης ακρίβειας των ζωοτροφών. Των ζωοτροφών που έχει τεράστια έξοδα ο Έλληνας κτηνοτρόφος να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ζωικού του κεφαλαίου. Όπως βλέπετε, κύριε Βαρισιάνο, υπάρχουν τα προβλήματα, συνεχίζονται. Αγαπητοί μου φίλοι. Σίγουρα συνεχίζω, κύριε Μάζη, και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω πάνω στα λεγόμενά σας με ένα διαφορετικό τρόπο για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Άραγε, συμφέρει αυτή η εισαγωγή των αμνοερυφείων, είτε ζώντων είτε σφαγμένων. Μία δουλειά αυτή. Η δεύτερη, εφόσον μπαίνουν στην Ελλάδα εδώ πέρα, τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και εν όψη των εορτών του Πάσχα τώρα που θα σφαχτούν μέσα στα σφαγεία? Και τρίτον, εάν τη σφραγίδα αυτή που βάζουν πάνω στο σφαχτό αρνί, πώς παίρνει την έγκριση, πώς γίνεται? Δώστε μας μια εικόνα για όλα αυτά, κύριε Μάζη. Κύριε Γοντεσιάνο, μιλάμε τώρα για το θέμα υγιεινής. Για το θέμα υγιεινής, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει κατά πόσο είναι υγιέστατο. Φυσικά γίνονται ελέγχοι. Οι ελέγχοι όμως αυτοί που γίνονται στο εξωτερικό, ποιος μας, δηλαδή μιλάμε για τα γειτονικά κράτη που θα έρθουν αμνοερήφια αυτές τις μέρες. Και όχι αυτές τις μέρες, ήδη έχουν έρθει, ήδη έχουν μπει, γιατί αλήθεια δεν περιμένουν να έρθει το μεγάλο Σάββατο, παραδείγματος χάρη, ούτως ώστε να σφάξουν τα αμνοερήφια. Είναι αδύνατον να προλάβουν να σφάξουν για να τροφοδοτήσουν την ελληνική αγορά. Αυτά λοιπόν σφάζονται 10-15 μέρες πριν, μένουν στα ψυγεία και έρχονται και παραμένουν στα ψυγεία μέχρι να έρθει η στιγμή για να τα εμφανίσουν. Δεν γνωρίζουμε. Φυσικά όμως οι ελέγχοι γίνονται και πρέπει να γίνονται. Αν θέλουμε να μας διασφαλίσουν την υγεία, πρέπει οι ελέγχοι αυτές τις ημέρες να γίνονται πιο εντατικοί, ειδικά στα σφαγεία που σφάζονται, εκεί ακόμα περισσότερο, γιατί εκεί θα πάρουν και την έγκριση και την σφραγίδα την ελληνική, και ασφαλώς μιλάω για τα καθεαυτού ελληνικά αμνοερήφια. Γιατί τα εισαγόμενα, όσα δεν κάνουν, δεν τα ελληνοποιήσουν, θα έχουν μία διαφορετική σφραγίδα, διαφορετικό χρώμα, διαφορετική ένδειξη από ότι οι ελληνικοί, ούτως ώστε να δώσουν το δικαίωμα στον Έλληνα καταναλωτή να γνωρίζει ότι αυτό που αγοράζει είναι αλλοδαπό, εισαγόμενο, και αυτό που αγοράζει το άλλο είναι από τη χώρα μας, δική μας παραγωγή. Και μιλάμε τώρα ότι τα αμνοερήφια, τα ελληνικά, ένα μεγάλο, τεράστιο ποσοστό είναι ελευθέρας βοσκής. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι τα δικά μας είναι καθεαυτού υγιεινά. Τρώνε ελεύθερα, τρώνε αυτό που γουστάρουν. Φυσικά, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σιτίζονται, και πρέπει να σιτίζονται, διότι δεν αρκεί μόνο η βοσκή έξω. Χρειάζονται και μια βοηθητική τροφοδοσία για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να πάρουν αυτά που, τα συστατικά που πρέπει να πάρουν. Αυτά που δεν έχει το χορτάρι, παραδείγματος χάρη. Μάλιστα. Θα φανταστώ, κύριε Μάζη, λοιπόν, ότι και ιδίως τώρα τις γιορτές αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες όπου ανοίγουν τα ξενοδοχεία, δεν επαρκούν τα ελληνικά εδώ πέρα αμνοερήφια και γίνονται αυτές οι εισαγωγές και κατά συνέπεια βαφτίζονται. Όσον αφορά για τους κανόνες υγιεινής, πιστεύω ότι κανείς δεν κοιτάει από τους καταναλωτές όταν πηγαίνει είτε στη λαϊκή αγορά είτε στο χασάπι, να δει πόσο παλιό είναι, πόσο υγιεινό είναι, κοιτάζει να είναι πιο φτηνό, όσο πιο φτηνό μπορεί. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να μου πείτε, εδώ πέρα οι κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί δεν κάνουν κάτι, δεν φωνάζουν, τι μέτρα λαμβάνουν? Κύριε Βοντεσένο, αυτό ακριβώς
φωνάζουν οι συνεταιρισμοί, οι υπεύθυνοι, γιατί όπως το ανάφερα τα προβλήματα είναι τεράστια και θα μου επιτρέψετε να τα αναλύσω ακόμα περισσότερο για να καταλάβετε γιατί ακριβώς φωνάζει ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Γιατί ακριβώς μιλάμε ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα η ελληνική κτηνοτροφία θα διαγραφεί από το χάρτη και θα μείνει ένα απλό εικονίδιο, κάποτε μια απλή λέξη στην ιστορία ότι κάποτε ευδοκιμούσε η κτηνοτροφία στη χώρα μας. Τα προβλήματα, κύριε Βοντιτσιάνο, αγαπητοί μου φίλοι, που αντιμετωπίζει ο κλάδος του κτηνοτρόφων, είναι τεράστια, είναι ατελείωτα. Και όσο η κυβέρνηση δεν παίρνει σοβαρά μέτρα στήριξης, αυτά διωγγώνονται, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε απόγνωση και να σκέφτονται ακόμη και την εγκατάλειψη του κλάδου τους. Ας αναφέρουμε τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι. Και είναι τα εξής. Η ενέργεια βρίσκεται σε τεράστια αύξηση. Και μιλάω για την ενέργεια για τη ΔΕΗ και το ρεύμα, το οποίο το χρειάζονται άμεσα, το χρησιμοποιούν. Είναι απαραίτητο, είναι αγαθό απαραίτητο για την διαβίωση, την συντήρηση των μονάδων τους, όχι μόνο για να πιούν τα ζώα, αλλά και για να καθαριστούν οι σταυλικές εγκαταστάσεις, να αποτιστούν οι ζωοτροφές, αυτά οι καλλιέργειες που έχουν καλλιεργήσει, για να έχουν απόθεμα για αργότερα για τα ζώα τους. Οι άνθρωποι θα ποτίσουν, θα λειτουργήσουν τις εγκαταστάσεις με το ρεύμα, τα αρμεκτήριά τους, τα τυροκομεία τους. Βλέπουμε είναι πολλά και κρέμονται κάτω από την ενέργεια. Οι καλλιέργειές τους για να ξεκινήσουν οι σπορές των ζωοτροφών. Τα καύσιμα επίσης. Ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ξεκινήσουν τις εργασίες τους. Είτε να ξεκινήσουν να εργάζονται τα αγροτικά μηχανήματα, τα τρακτέρ, τα πορτελιάκια που θα πρέπει να μεταφέρουν, να κόψουν τα τριφύλια τους, να τα δέσουν, να τα μεταφέρουν, να τα ντανιάσουν στις αποθήκες τους. Χρειάζονται καύσιμα, κοινώς χρήματα. Και όλα αυτά τα χρήματα έχουν τελειώσει. 2,5 χρόνια τώρα ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος, συνέχεια με το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να ταΐσει τα ζώα του. Να μπορέσει να συντηρήσει την μονάδα του, την οικογένειά του. Φυσικά τα 2,5 τελευταία χρόνια θα μας πει κάποιος ότι η κατάσταση στην Ουκρανία, παραδείγματος χάρη, ή η πανδημία κλπ. Λάθος. Μέγα λάθος, κατά εμένα, προσωπική μου άποψη, είναι μέγα λάθος. Είναι ότι αν κάποιος φταίει, αυτός δεν είναι ούτε ο λόγος της Ουκρανίας, ούτε ο λόγος της πανδημίας, ούτε τίποτα άλλο. Αυτή που φταίει είναι η κυβέρνηση που δεν φρόντισε, ως όφιλε, να προστατεύσει τους πολίτες της. Και αφού μιλάμε για την κτηνοτροφία και για τους κτηνοτρόφους, όφιλε να τους στηρίξει, να σταθεί δίπλα τους με έργα. Όχι με ευχολόγια και λόγια του μπαλκονιού, όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι ο ελληνικός λαός από τους προεκλογικούς περιπάτους που έκαναν όλοι αυτοί για να ψαρέψουν ψήφους. Και φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο να μας λέει για κάποια μείωση 12 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο, για 60 λίτρα για 3 μήνες. Μα ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης για να καλλιεργήσει δεν θα χρειαστεί 60 λίτρα. 60 λίτρα τα οποία θα τα πληρώσουμε με μειωμένη 12 λεπτά στο λίτρο. Ο κτηνοτρόφος και ο γεωργός χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται καύσιμα. Και χρειάζονται καύσιμα αρκετά για να μπορέσουν να κάνουν όλες αυτές τις καλλιέργειες, όλες αυτές τις εργασίες. Χρειάζονται πετρέλαιο χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό είναι που θα τους λύσει τα χέρια. Είναι, το ποσό βέβαια είναι τόσο μεγάλο που και οι αντλίες, εάν μπορούσαν για αυτό το γελίο ποσό τα 12 λεπτά, οι αντλίες στα πρατήρια,
εάν μπορούσαν, θα χόρευαν, κύριε Βοντετσιάνο, θα χόρευαν από τα γέλια, θα χόρευαν καγγέλια. Γιατί δυστυχώς μόνο για κοροϊδία είναι αυτό που έταξε η κυβέρνηση για όλους εμάς τους κτηνοτρόφους. Και να προσθέσω πλέον ότι μέχρι και τον Ιούνιο ακόμα έχουν να πάρουν κτηνοτρόφοι, γεωργοί, αγρότες, να πάρουν επιδοτήσεις. Τις επιδοτήσεις τις περσινές του 2021. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο παραγωγός θα σταθεί στα πόδια του όταν έχει μια κυβέρνηση η οποία στέκεται εντελώς αντίθετα απέναντί τους. Στέκεται εχθρικά. Ούκο λίγα τα προβλήματα και να φανταστώ ότι με αυτές τις ανατιμήσεις των προϊόντων φέτος τις γιορτές ο καταναλωτής που θα θέλει να πάρει αμνοερήφιο για να περάσει τις μέρες αυτές θα βάλει το χέρι πάλι βαθιά στη τσέπη. Ωστόσο, να πούμε ότι αναφερθήκατε για τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τις εισαγωγές, τις παράνομες εισαγωγές αμνοερηφίων, αλλά και για τον τρόπο που δεν ελέγχονται υγιεινά. Τι θέλατε, τι προτείνατε εσείς, κύριε Μάρτζη, τι θα θέλατε την κυβέρνηση, τι θα λέγατε στην κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θα έλεγα να σταθεί πραγματικά δίπλα. Αν θέλει να στηρίξει τον κλάδο, το κτηνοτροφικό, αλλά και το γεωργικό, τον πρωτογενή τομέα δηλαδή, τον μεγαλύτερο διατροφικό χώρο στη χώρα μας, που τουλάχιστον 80 με 90% τροφοδοτεί με αγαθά την εγχώρια κατανάλωση, αλλά και όχι μόνο. Αν θέλει λοιπόν να στηρίξει για να υπάρχει αυτός ο φορέας, αυτός ο τομέας, θα πρέπει σήμερα, θες, την άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κάψιμα, τουλάχιστον για τους μήνες Απρίλιο, αν και έφυγε, και μέχρι και το Σεπτέμβριο, όπως επίσης σε όλους τους φόρους από το ρεύμα που θα χρειαστούν αυτοί οι άνθρωποι για να ποτίζουν, να καθαρίζουν, να πλένουν, να κάνουν χίλιες δύο δουλειές στις εγκαταστάσεις τους ή στα χωράφια τους. Θα πρέπει λοιπόν οι φόροι γενικά από την ενέργεια αλλά και οι φόροι από τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης μην υπάρχουν. Αν θέλουν να σταθούν πραγμάτι δίπλα τους. Ιδάλλως, όπως προανάφερα, θα λέμε τα εγγόνια μας μια φορά και ένα καιρό. Εδώ απ' έξω χόρευε ένα κατσικάκι, ένα αρνάκι, υπήρχε ένα τεράστιο κοπάδι. Αυτά θα σταματήσουν και πράγματι θα σταματήσουν, διότι μιλάω με φίλους και οι οποίοι ήδη μου έχουν αναφέρει λόγω της αύξησης κατακόρυφα 100% στο καλαμπόκι για τις κότες, παραδείγματος χάρη, έχουν αναγκαστεί φίλοι μου να ταΐσουν τις κότες γιατί δεν μπορούσαν να τις ταΐσουν, να τις συντηρήσουν, παίρνοντας μια σύνταξη 250-300 ευρώ. Τι θα πρωτοέκαναν, θα τάζαν τις κότες, τις λίγες κοτούλες. Έτσι λοιπόν θα είμαστε υποχρεωμένοι και θα είμαστε εξαρτημένοι. Αυτό πραγματικά πρέπει να το καταλάβει ο Έλληνας, ότι όσο η πολιτεία δεν είναι δίπλα στους κτηνοτρόφους και στους γεωργούς, τα προβλήματά τους, ο Έλληνας καταναλωτής θα τρώει ό,τι του προσφέρει ο κάθε μεσάζος, η κάθε πολυεθνική εταιρεία, το κάθε τι. Θα τρώει γενικά σκουπίδια. Διότι πράγματι τα περισσότερα από αυτά είναι μόνο σκουπίδια. Δεν είναι τίποτε αυτό που θα ήθελαμε. Το καθαρό, το δικό μας. Διότι εάν δεν ενέσουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Και εμείς λοιπόν, αν δεν πιάσουμε τη δική μας τροφοδοσία, τη δική μας επιχείρηση, το δικό μας κλάδο και υποστηρίξουμε το ξένο, επειδή θα είναι πιο φθηνό, όπως προαναφέρατε, κύριε Βοντιτσιάνο, αυτό εγκληματούμε εις βάρος των δικών μας παραγωγών, των δικών μας κτηνοτρόφων. Και αν αύριο λοιπόν σβήσει αυτός ο κλάδος, θα είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι. Και σίγουρα το πασχαλινό τραπέζι υπό αυτές τις συνθήκες, τις μεγάλες ακρίβειες που υπάρχει σε όλα τα διατροφικά προϊόντα, τρόφιμα, σίγουρα θα είναι ακριβό. Σίγουρα
για αν πέρσι, αν πέρσι μια οικογένεια, πάνω χάρη εξαμελής, θα ήθελε 200 ευρώ για να στρώσει ένα τραπέζι, φέτος δεν θα του φτάσουν 500. Παίρνοντας τα ίδια υλικά, δεν θα του φτάσουν 500. Κύριε Μπάζη, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω ως εκπρόσωπος του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης να μας πείτε γενικά το πρόγραμμα, έτσι ώστε να εξυγειανθεί ο πρωτογενής τομέας, όπου είναι η αγροτοκτηνοτροφία. Τέλος πάντων, και να μας πείτε την ανάπτυξη και την ανάδειξη την οποία θα παρέχει στον τομέα αυτό ο Πολιτικός Φορέας, τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε. Κύριε Βοντιτσιάνο, αγαπητοί μου φίλοι, η Ελλήνων Συνέλευσης έχει δεσμευτεί το πρώτο και βασικό να παρέχει σωστή υγεία και τη σωστή διατροφή όλων των πολιτών της. Με διακυβέρνηση λοιπόν της χώρας μας από την Ελλήνων Συνέλευσης έχει σχεδιάσει ένα project πάνω στην κτηνοτροφία. Και αυτό το project λέει τα εξής. Θα αναπτυχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η βιομηχανική μεταποίηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, τα οποία μόνο θα επιτρέπεται η εξαγωγή. Θα αναπτυχθεί κατάλληλα η σχέση μεταφοράς, παραγωγής, αποθήκευσης, συντήρησης, διάθεσης στην τοπική αγορά και στις εξαγωγές αυτών, ώστε να αποκτηθεί αμεσότητα μεταξύ των παραγωγών και του καταναλωτή και να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός. Θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία για την τήρηση των προδιαγραφών, αυτό που προαναφέρατε και το αναφέραμε για την υγιεινή των ζώων, των αμνοερυθείων. Θα δοθεί μεγάλη προώθηση ώστε το 80% των προϊόντων της κτηνοτροφίας να καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Να μην έχουμε αυτό το «έλα να δεις» με τις τεράστιες εισαγωγές αμνοερυθείων και γενικά κτηνοτροφικών προϊόντων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή οικολογικών ζωοτροφών. Η ανάπτυξή τους θα γίνεται μόνο με φυσικό περιβάλλον, μόνο στο φυσικό περιβάλλον, και θα απαγορεύεται οποιοδήποτε διατροφικό προϊόν, συμπλήρωμα, ορμόνες, αυξητικές, πειράματα γαλακτοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και οτιδήποτε είναι ενάντια στην φύση, αυτά θα καταργηθούν. Θα καταργηθούν για να έχει ο άνθρωπος μια σωστή υγιεινή, αλλά και τα ζώα. Και αυτό που θα καταναλώνει να είναι πράγματι υγιέστατο. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Βοντιτσιάνο, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η Ελλήνων Συνέλευσης σκέφτεται τόσο σοβαρά την κτηνοτροφία, αλλά και την υγεία των πολιτών της. Διότι πολιτεία χωρίς υγιείς πολίτες δεν είναι πολιτεία. Το μόνο πράγμα λοιπόν που μας ζητάει η Ελλήνων Συνέλευση και μέσω εμού, θέλω ένα μήνυμα σε όλους εσάς, ότι για να γίνει πράξη όλο αυτό, για να μπορέσει να υπάρχει μια ανέλυξη, μια σοβαρή, σωστή, υγιεινή κτηνοτροφία και γεωργία και υγιεινά τρόφιμα, πρέπει να ενωθούμε. Πρέπει να ενωθούμε και, αγαπητοί μας φίλοι, να αφήσουμε το εγώ μας και να πιάσουμε το εμείς μας. Να ενωθούμε χωρίς κόμμα, χρώμα και δόγμα για πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας μας, των οικογενειών μας, των παιδιών μας, των αυριανών Ελληνόπουλων, των αυριανών κατοίκων της χώρας μας, των απογόνων μας. Ας ενωθούμε λοιπόν σε αυτό το χώρο μόνο και μόνο για να βρούμε την αύριο ημέρα καλύτερη από τη σημερινή. Να σταματήσουμε μία για πάντα τα προβλήματά μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βοντιτσιάνο. Καλή συνέχεια σε εσάς, στο Ράδιο Ιλυρία και σε όλους τους ακροατές που μας άκουσαν. Καλή συνέχεια. Κυρίες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Από όλους τους συντελεστές του Ιλυρία Group TV, σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ.